Και έχω και ένα μεγάλο φόβο, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε. Επειδή είμαι ευάλωτη ομάδα και επειδή είμαι μεγάλη, είμαι 66 χρονών, φοβάμαι μήπως διαλεχτώ όταν θα αρρωστήσω. Τώρα είμαι στη θεραπεία μου φυσικά, αλλά εάν πάθω όμοιγέννη το COVID, φοβάμαι μήπως υπάρχει ένας πιο νέος άνθρωπος και εγώ και με διαλέξουν ότι εγώ πρέπει να κάτσω λίγο πιο πίσω επειδή έχω και επικείμενο νόσημα και δεν πάω. Έχω αυτό το μεγάλο φόβο που σας τον καταθέτω και αυτά. Να σας μιλήσω λίγο για το φόβο σας. Κάναμε ως κοινωνία μια τεράστια προσπάθεια να είμαστε μπροστά από αυτήν την νόσο η οποία συνέχεια μας ευνηδιάζει κατά κανόνα δυσάρεστα και όχι ευχάριστα. Το κάναμε για έναν βασικό λόγο, για να μην φτάσουμε ποτέ στο σημείο να πρέπει να κάνουμε επιλογές ως προς την περίθαλψη την οποία θα έχει ένας ασθενής στην Ελλάδα. Και αυτό το έχουμε καταφέρει. Στην Ιταλία δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες χτυπήθηκαν από το πρώτο κύμα του ιού και είδαν αυτήν την φρικιαστική, αυτό που λέγεται στον όρο της ιατρικής excess mortality, πρόσθετη θνησιμότητα, έγινε ακριβώς αυτό. Έγιναν συνειδητές επιλογές, άνθρωποι οι οποίοι θεωρούσαν οι γιατροί ότι είχαν λιγότερες πιθανότητες, μείνανε λίγο στην άκρη, δεν είχαν δηλαδή την περίθαλψη που θα έπρεπε, δεν μπήκαν σε εντατικές ποτέ. Αυτό δεν έγινε στην Ελλάδα και δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Όσο και νομίζω ότι η δικιά σας ιστορία θα έχει τεράστια αξία να την ακούσει ένας νέος ο οποίος σήμερα θεωρεί ότι αυτή η ασθένεια δεν τον αφορά. Και πράγματι τον ίδιο μπορεί να μην τον αφορά, διότι και αν αρρωστήσει, θα αρρωστήσει πολύ, πολύ ήπια. Αλλά μέσα από την αλυσίδα της μετάδοσης μπορεί να φτάσει σε έναν άνθρωπο σαν και εσάς. Και αν μας ξέφυγε η αρρώστια, θα φτάναμε στην τραγική κατάσταση να πρέπει να κάνουμε τέτοιες επιλογές. Επειδή λοιπόν δεν ήθελα ποτέ να είμαι υπεύθυνος για μια τέτοια κατάσταση, γι' αυτό και πήραμε τα δραστικά μέτρα όταν τα πήραμε, γι' αυτό και παίρνουμε τώρα τα μέτρα τα οποία παίρνουμε, τα οποία είναι πιο έξυπνα αυτή τη φορά, γιατί μπορούμε να καταλάβουμε ότι μπορούμε, κάνοντας ορισμένα βασικά πράγματα, να συνυπάρχουμε με τον ιό μέχρι που να βρούμε το εμβόλιο. Γι' αυτό ενισχύσαμε τις εντατικές μας. Πρέπει να σας πω ότι όταν πήγα στο Σωτηρία να εγγενιάσω την μονάδα την οποία χρηματοδότησε η Βουλή, εντυπωσιάστηκα διότι φτιάξαμε στην ουσία ένα καινούργιο μικρό νοσοκομείο, φανταστείτε, σε 2 μήνες. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα. Προσλάβαμε και τον κόσμο με τις δυσκολίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τις οποίες τις αναγνωρίζω. Αλλά είμαστε πολύ πιο έτοιμοι τώρα να μην χρειαστεί ποτέ να βάλουμε τέτοιες αποφάσεις. Και θα ήθελα πάρα πολύ οι ιστορίες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας να ακούγονται πιο έντονα. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι πιο επιρρεπείς στο να κάνουν επιπλοκές από αυτόν τον ιό και δεν αρκεί να προσέχετε εσείς. Αν η επιδημία ξεφύγει, τότε οι πιθανότητες εκ των πραγμάτων να κολλήσουν τον ιό άνθρωποι που δεν πρέπει με τίποτα να τον κολλήσουν αυξάνονται. Οπότε εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνετε.